Ο κύριος Φίλης έχει το λόγο ως αντιλέγων. Για 5 λεπτά, κύριε Φίλη, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι η σημερινή συζήτηση δείχνει ότι έχει αλλάξει το κλίμα στη Βουλή και χαιρετίζω την ευαισθησία του κυρίου Βορύδη να υπερασπίζει το Σύνταγμα μέσα στη Βουλή. Έστω και αν το υπερασπίζεται με λάθος τρόπους. Αλλά αυτό είναι η διαφορετική άποψη που έχουμε. Πιο δυνατά, λίγο ανέβες. Θα εξηγήσω για ποιους λόγους δεν ισχύει η προβληθής ανέσταση αντισυνταγματικότητας. Ακούσαμε και από διαπρεπή συνταγματολόγο τον κύριο Λοβέρδο να αναπτύσσει και επιπλέον λόγους αντισυνταγματικότητας. Δεν ξέρω αν τους επαναλάβει στη συνεδρία σήμερα της Ολομέλειας. Πάντως, θέλουμε να πούμε ότι δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία αντισυνταγματική με δεδομένη όχι την ευαισθησία που είχαμε στο παρελθόν, αλλά και την ευαισθησία που εξακολουθούμε να έχουμε για την προάσπιση του Συντάγματος και των άλλων δικαιωμάτων των πολιτών. Ανάμεσά τους είναι και η δέσμευση του κράτους να καταβάλει εγκαίρως μισθούς και συντάξεις. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η απρόβλεπτη και επίγουσα ανάγκη που αναγκάζει σήμερα την κυβέρνηση, τονίζω τη λέξη αναγκάζει, να φέρει την συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου για συζήτηση. Με την πράξη αυτή δεν μειώνουμε συντάξεις, δεν διαλύουμε εργασιακά δικαιώματα, δεν χαρίζουμε τράπεζες σε τραπεζίτες που τις χρεοκόπησαν, όπως συνέβη με την σωρία πράξη νομοθετικού περιεχομένου που καταθέσατε στη Βουλή την προηγούμενη περίοδο. Αντιθέτως, υπερασπιζόμαστε λαϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις του δημοσίου. Τώρα, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου εξομοιούται προς τον νόμο. Συνεπώς έχει αφεαυτής την δυνατότητα αναδρομικής ρύθμισης. Υπό την προϋπόθεση δεν αφορά βεβαίως ζητήματα φορολογικά ή ζητήματα ποινών, ποινικό δίκαιο κλπ. Συνεπώς, δεν υπάρχει σήμερα και ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα αντισυνταγματικότητας ως προς την αναδρομική ισχύ που αναφέρθηκε. Από μια πρόχειρη μελέτη του βίου και της πολιτείας της προηγούμενης κυβέρνησης διαπιστώνουμε ότι τουλάχιστον 2 φορές με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 4.080 κυρώθηκε του 12 και 4.088 υπάρχει αναδρομικής ισχύ πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Άρα επ' αυτού δεν υφίσταται ούτε από την συνταγματική τάξη αλλά ούτε και από την λειτουργία της Βουλής πρόβλημα. Δεύτερον, με το περιεχόμενο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου δεν επισυμβαίνει κάποια πρόοπτη μεταβολή, δεν παραβιάζεται η ασφάλεια, ούτε θίγονται συμφέροντα τρίτων. Αντιθέτως, διασφαλίζονται πλήρως τα ταμιακά διαθέσιμα των οργανισμών γενικής κυβέρνησης που μεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδος με καθορισμένη διαδικασία ανάληψης καθώς και με εγγυημένο επιτόκιο 2,5%. Συνεπώς, δεν υπάρχει ζημία για τους οργανισμούς της γενικής κυβέρνησης. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες διατηρούν την ενοχική αξίωση επί των διαθεσίμων τους. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι φύγεται η αυτοτέλεια, την οποία προβάλλατε με βάση το 102 παράγραφος 2 του Συντάγματος, αυτή είναι προσωρινή και οφείλεται σε λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η διασφάλιση της χρηματικής ροής του δημοσίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, ακόμα και αν. Συνεπώς πρόκειται για ικανοποίηση επίγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, όπως ορίζεται και με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ακόμη και αν δεχθούμε, ότι πρόκειται για προσβολή, αυτή είναι δικαιολογημένη, καθώς επαναλαμβάνω είναι προσωρινή και υπακούει σε υπέρτερο συμφέρον. Για να χρησιμοποιήσω και εγώ, να μου το επιτρέψετε, μια κατακριστική δικαιολογία που πρόβαλε η δική σας κυβέρνηση και είχε αποδεχθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την προηγούμενη περίοδο, σχετικά με την δημοσιονομική εξυγίανση.
Άρα και από άψη νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και από εκεί έχουμε μία ενίσχυση της πρωτοβουλίας μας. Για το θέμα τώρα των κλειοδοτημάτων, διότι και αυτό ακούστηκε στην Επιτροπή, είναι προφανές ότι δεν αλλάζει ο σκοπός του κλειοδοτήματος, αλλά υπό τους όρους που περιγράφονται στη ρύθμιση, η τραπεζική διαχείρισή τους. Ούτε εκεί υπάρχει κάποια προσβολή. Και τέλος, για το θέμα των ανταποδοτικών τελών, υπήρξε ήδη μια διευκρίνηση του αρμοδίου υπουργού χθες, που αποκαθιστά πιθανές παρανοήσεις. Είναι βεβαίως θέμα των αρμοδίων οργάνων να προσδιορίσουν και μπορεί να γίνει βάσει στις αρχές του δημοσίου λογιστικού ποια είναι ακριβώς τα ανταποδοτικά τέλη. Θα ήθελα, τελειώνοντας την αντίκρουση επί της ενστάσεως αντισυνταγματικότητας προβάλλει η Νέα Δημοκρατία, να επισημάνω ένα στοιχείο πολιτικό. Χθες ήρθαν στην Επιτροπή την αρμόδια εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών. Μοιράσαν και τις θέσεις τους εγγράφως. Η συζήτηση που έγινε απέδειξε και απέδειξε και από την ουσιαστική επανατοποθέτησή τους στο τέλος, απέδειξε ότι υπήρχαν παρανοήσεις οι οποίες πιστεύω ότι διαλύθηκαν, διευκρινίστηκαν και υπάρχει μια συνείδηση ότι είναι αναγκαία σε αυτή τη φάση η περιφρούρηση της δυνατότητας της κυβέρνησης να διαπραγματεύεται, της δυνατότητας της κυβέρνησης να διασφαλίζει την καταβολή μισθών και συντάξεων, χωρίς αυτό να γίνεται σε ζημία των άλλων φορέων. Υπόθηκε ότι η χθεσινή συζήτηση επευλήθη στην κυβέρνηση. Δεν επευλήθη. Μέσα από μια δημοκρατική συζήτηση στην Επιτροπή, με πρόταση που σχηματοποίησε και κατέθεσε η κυρία Μπακογιάννη και την κάναμε αποδεκτή, ομόφωνα, ίσως το κουκουέ, δεν ξέρω πώς το πετύχει, θυμάμαι, όλα τα άλλα κόμματα, συμφωνήσαμε να ακολουθεί η διαδικασία αυτή που ακολουθείται. Δηλαδή και σήμερα να γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην διάσκεψη των Προέδρων υπαναχώρησε η Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπαναχώρησε ειδικά η Νέα Δημοκρατία, όταν θα έπρεπε να υποστηρίζει την πρόταση αυτή, που ήταν πρόταση που ανέπτυξε η κυρία Μπακογιάννη. Και αποδεικνύει ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση δεν συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις με κλειστά αυτιά και προκαταλήψεις, αλλά είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε, να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου δημοκρατικής αντιπαράθεσης και συζήτησης, χωρίς φωνές, χωρίς ανταλλαγή απαξιωτικών εκφράσεων, με σεβασμό τη λειτουργία της Βουλής. Διότι, και με αυτό τελειώνω, αν ισχύει και ισχύει η αγωνία για το αύριο της χώρας, η αγωνία για το σήμερα της χώρας, η αγωνία για τις συντάξεις και τους μισθούς, αυτό δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετείται σε εισαγωγικά από τεχνικές οι οποίες υποβαθμίζουν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Για τους λόγους που αναφέραμε εμείς, δεν δεχόμεθα την ένσταση για τη συνταγματικότητα. Ευχαριστώ. Περατώθηκε.